Okay, λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά μου, καρπούζι φέτα gaming. Άλλο ένα λάθος που δεν διόρθωσα ποτέ εδώ πέρα. Και σήμερα παίζουμε πάλι Castaway Project. Είναι το τρίτο συνεχόμενο βίντεο που κυρνάω σήμερα με Castaway. Και είμαι δηλαδή εδώ και μια ώρα και στα records, αλλά εντάξει, την παλεύω ακόμα, είμαι δυνατός, σκληρό καρύδι. Τέλος πάντων, ακόμα δεν μου αρέσει αυτό το γεγονός ότι μπαίνεις έτσι, ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Okay. Είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε μαζί, όλοι. Θέλει προσπάθεια, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε pickaxe, να το shovel έχουμε πιστεύω για τα λίγο dirt που έχει. Και να μαζέψουμε πάλι ξυλό όπως σε κάθε επεισόδιο προφανώς. Και να κάνουμε σήμερα το γενικό design του cut off. Φυσικά το design θα έχει και άλλα πράγματα, θέλω να βάλω έτσι ωραία πράγματα, vines και τα λοιπά να πέφτουν. Το οποίο μπορώ ίσως να το κάνω, μπορώ εύκολα να το κάνω. Αλλά γενικώς δεν θα το τελειώσω σήμερα, αποκλείεται να το τελειώσω σήμερα. Γιατί έχω ιδέες τις οποίες χρειάζονται σήμερα ένα επεισόδιο μόνο για να γίνουν. Οπότε θα πάρει κάποιο χρόνο, θα γίνουν κάποια στιγμή όμως, μην αγχώνεστε. Αυτά γιατί θα στα κάρω, δεν ξέρω. Να φτιάξουμε λοιπόν ένα pickaxe για αρχή. Πρέπει στο τέλος αυτού του επεισοδίου να έρθω και να διάσω όλα με τα πράγματα στη τσέστη για να είναι σωστά. Για κάποιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά χάνω πανεύκολα hunger. Τρέχω λίγο και χάνω μπαμ μπαμ το hunger και δεν ξέρω τι γίνεται. Ο οργανισμός μου έχει καταστραφεί μάλλον. Τέλος πάντων, πάμε να μαζέψουμε ξύλα με ό,τι μας έχει μείνει από axe. Με αυτό το υπόλοιπο axe που έχουμε. Πιστεύω γύρω στα 20 logs ακόμα μπορώ να τα μαζέψω. Δεν νομίζω ότι με αυτό μαζεύω 20 logs. Ελπίζω να μπορώ πάντως γιατί χρειάζομαι κάπου τόσα. Μπα, 20 logs δεν νομίζω να μου βγάλει. Με 40 logs πιστεύω θα είμαι καλυμμένος, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω βασικά αν θα είμαι. Θα μαζέψουμε και αυτό το δέντρο εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, Axe, μην μου κάνεις μαλακίες. Μπορεί να τα χρειαστώ και μετά Axe βασικά, οπότε. Τέλος πάντων, θα βάλουμε και κανένα sapling εδώ. Να επιχείρησω να μαζέψω και το τελευταίο δέντρο. Αν καταφέρεις Axe θα το κάνεις και αυτό. Εντάξει, 40 φτάσαμε. Και κάτι παραπάνω δεν θα με χαλούσε. Ωπ, και ένα sapling εκεί. Ωραία. Θα μου το μαζέψει και αυτό. Μπράβο, ωραία. Και μας έμεινε και άλλα για ένα-δύο hit ακόμα, ξέρω εγώ, το Axe. Okay, είμαστε κομπλέ. Ωραία. Πάμε λοιπόν μέσα για να συνεχίσουμε το design του κάτω χώρου. Κατά το οποίο θα χρειαστώ βασικά και λίγα τέτοια. Η αλήθεια είναι 18 ίσως και να φτάνουν, ίσως και όχι, δεν ξέρω, δεν τα υπολόγισα και πολύ καλά. Θα πρέπει να κάνουμε και τους τοίχους και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα που έχουμε iron pickaxe και είμαστε πιο σένοι, θα γίνουν όλα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έγιναν στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε περνάνε αεροπλάνα, ρε φίλε. Περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Μένω κοντά στο αεροδρόμιο, οπότε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Αλλά εντάξει. Όχι πάνω στο βίντεο, ρε φίλε. Θέλω. Ωραία. Έτοιμο το πάτωμα. Και τώρα στην ουσία, δείτε πώς το σκέφτομαι. Θα είναι, εφόσον υπάρχει ένα γενικό σχήμα κάπως. Εδώ δεν υπάρχει πολύ. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από εδώ που είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν θα κάνω. Εδώ. Μέχρι εκεί βασικά θα είναι αυτό. Ωραία. Θα μπουν logs. Θα μπουν δύο στήλες με logs στην ουσία. Δηλαδή θα πάει κάπως έτσι. Ωραία. Και από εκεί. Ωραία. Και το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα. Φάσουμε δηλαδή όλα αυτά. Το shovel σίγουρα θα μου πεθάνει σε λίγο, αλλά το shovel είναι το λιγότερο κακό γιατί σπάει εύκολα το dirt έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα βάλουμε και εδώ πέρα έτσι τα logs μας. Ωραία. Και τώρα από εδώ πέρα θα βάλουμε ή cobblestone σκεφτόμουν να βάλω, αλλά δεν λέει πολύ το cobblestone, φαίνεται πολύ πρόχειρο. Πιστεύω καλύτερα να βάλουμε τέτοια μωρέ. Χρησιμοποιήσουμε και τα slabs βασικά. Έτσι απλά για να μην τα αφήσουμε να πάνε χαμένα. Και μια και έχω και λίγο έλλειψη ξύλο αυτή τη στιγμή. Είναι μια καλή ιδέα. Ωραία. Θα είναι κάπως έτσι στην ουσία. Το οποίο θα γίνει και από εδώ. Εδώ πέρα θα μπουν πάλι τέτοια. Καταλάβατε. Logs. Και στην άκρη θα μπουν planks. Τα ξύλα δεν παίζει να μου φτάσουν εντωμεταξύ. Αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε εκεί αυτό. Μωρά, θα βρούμε μια λύση. Τώρα σόβολη μου πεθάνεις λίγο ρε φίλε, άσε με λίγο. Μην κάνω κάτι όριστα. Δεν γάμιεται. Το έχω συνηθίσει πλέον. Το hunger γιατί φεύγει τόσο γρήγορα, τι γίνεται απλά. Πραγματικά δεν είναι λογικό να φεύγει. Κάποιο bug, κάτι γίνεται. Δεν είναι λογικό να φεύγει το hunger τόσο γρήγορα, σοβαρά, δεν είναι λογικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά ό,τι και να φταίει μου σπάει στα νεύρα. Ευτυχώς δεν περνάει το νερό από το γυαλί, οπότε. Δεν φαίνεται έτσι άσχημο.
Θα χρειαστούμε σίγουρα πολύ παραπάνω ξύλο, ακάσια, το οποίο θα πρέπει να το μαζέψουμε και το οποίο θα σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε axe και να φτιάξουμε και ένα shovel just in case για να έχουμε, γιατί τέλειωσε και εντάξει, καλό είναι να φτιάξουμε και ένα shovel. Απλά αν το hunger δεν έφυγε τόσο γρήγορα θα ήταν τόσο όμορφα τα πράγματα. Σοβαρά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά μου έχει σπάσει τα νεύρα. Σοβαρά όμως. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε λοιπόν. Να πάρουμε sticks και να φτιάξουμε. Ας αρχίσω να αφήνω λίγα πράγματα ήδη, γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάμε λίγο εδώ πέρα αυτά και αυτά. Δεν τα χρειαζόμαστε, ούτε αυτό το χρειαζόμαστε. Ωραία, αφήσουμε και αυτά εκεί πέρα. Να αφήσουμε και στα cobblestone τα stairs και αυτά και το ένα stack. Να αρχίσω να καθαρίζω λίγο, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τα βλέπω όλα αυτά στο inventory μου. Τα ξύλα αυτά επίσης δεν τα χρειαζόμαστε. Το κουβά νερό επίσης δεν το χρειαζόμαστε. Ούτε αυτό το κουβά. Γιατί έχω δύο, είχα τρεις κουβάδες. Μαλάκα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Χάνω πράγματα. Αρχίζω και χάνω εύκολα χάγκερ. Είχα τρεις κουβάδες. Είμαι σίγουρος ότι είχα τρεις κουβάδες, ρε. Και τώρα ξαφνικά έχω δύο. Πόσο, είχα τρεις. Το θυμάμαι στο προηγούμενο βίντεο, γέμιζα τρεις κουβάδες. Έχω χάσει την armor μου. Έχω χάσει ένα κουβά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τόνι, κάνε κάτι. Θα ρίχνω στον Τόνι όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ξοδέψω και το τελευταίο μου σχεδόν iron. Θα μείνουν μόνο δύο iron. Θα πρέπει να πάω για mine οπωσδήποτε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, να κάνουμε τα υλικά μας εδώ πέρα. Okay. Αυτό με το φαΐ δεν ξέρω τι φταίει και πέφτω τόσο γρήγορα, αλλά μου έχει σπάσει τα νεύρα. Απίστευτο όμως. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε ξύλα αρχικά. Έχω αφήσει καμιά βάρκα εκεί πέρα προφανώς, όλες τις βάρκες εδώ τις αφήνω. Θέλουμε γύρω στα 20 logs, καλά θα είναι. Πολύ καλά θα είναι, θα μου περισσέψουν κιόλας φυσικά. Μην το λέω αυτό, κάθε φορά που το λέω κάτι πάει στραβά. Οπότε ας μην το λέω καλύτερα αυτό, πάμε απλά να μαζέψουμε λίγα. Αχ, αυτό το σκελετό το θέλω. Θέλω τα bone meal σας. Μπορώ να τα έχω. Μπορώ να τα έχω. Σκελετή, μπορώ να τα έχω. Δες, μπορώ να τα έχω. Πολύ εύκολα μπορώ να τα έχω. Όχι, ρε μαλέκα! Το boosty, το boosty, όχι, 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 όχι. Όχι, μην με πετύχεις, μην με πετύχεις. Θα σε αγαπάω για πάντα. Μην μου το κάνεις, ρε μαλέκα, αυτό, όχι! Αρχιδί. Γιατί μου το κάνεις. Γιατί όλα τα πράγματα με μισούν τόσο πολύ. Φύγε. Ξεπάρκαρα από εδώ. Πάμε. Ένα bone ήθελα, ρε παιδιά. Ένα bone ήθελα. Γιατί τα παίρνω όλα αυτά. Έχασα και 30 level μετά. Θα μου πεις τι να τα κάνω. Δεν έχω κάνει έτσι. Αλλά και πάλι. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Αν είναι δυνατόν. Μια βόλτα στη λιακά δεν θα κάνω. Λοιπόν, εσύ αρχίδι. Δεν τη βγάζεις καθαρή, να ξέρεις. Και με το χέρι μου το σε φάω, ρε μαλάκα. Όχι, με το χέρι μου δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Με το χέρι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να σε φάω. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Το χέρι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα να σε φάω. Αλλά το axe μου είναι. Μπράβο! Μου δώσεις και δύο bones. Γι' αυτά σε θέλω, βλάκα. Ωραία. Πάρουμε τώρα πίσω όλα τα πράγματά μας. Συν λίγα bones. Τα οποία θα τα αξιοποιήσω οπωσδήποτε. Τα shears. Είχα shears. Και νομίζω τώρα που κοίταξα το chest δεν υπήρχαν ούτε τα shears. Δεν ξέρω, αν δεν υπήρχαν πραγματικά όντως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω τώρα που κοίταξα δεν είναι τα shears. Έτσι μια γρήγορη ματιά που το έκανα. Ελπίζω να είδα λάθος. Θα πάω να κοιτάξω. Τα shears τα χρειάζομαι αυτή τη στιγμή για να πάρω vines. Έπρεπε ήδη να τα είχα πάρει. Τα φέρω εδώ πέρα για να πάρω vines. Πάμε γρήγορα και να δω αν δεν υπάρχουν και με αναγκαστώ να ξοδέψω και τα τελευταία μου iron. Θα νευριάσω τόσο πολύ, γιατί είμαι σίγουρος ότι είχα shears. Τα είχα φτιάξει και τα πρόβατα στο προηγούμενο επεισόδιο. Όχι, στο 3 επεισόδια πριν. Για να μαζέψω τα πρόβατα. Είμαι σίγουρος ότι έχω shears. Άμα δεν τα βρω, θα σκοτώσω τον Τονάκι. Να τον ειδοποιήσετε, γιατί να ξέρει το παιδί. Πάμε να δούμε. Εντάξει, το hunger κλασικά έχει πέσει, ξέρω εγώ, ήδη 8.000. Λες και έχω να φάω καμιά εβδομάδα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εδώ είναι. Ωραία. Ωραία. Χαίρομαι. Μπράβο που είναι εδώ. Χαίρομαι γι' αυτό. Αν δεν ήταν εδώ θα δείτε πώς θα χαιρόμουν επίσης. Λοιπόν, πάμε πίσω στη βάρκα. Όπισθεν, ξαναπάμε εκεί πέρα απέναντι να πάρουμε με τα shears, να πάρουμε vines και να πάρουμε και λίγο ξύλο. Για να τελειώσουμε περίπου τον εσωτερικό χώρο, περίπου δεν ήταν ακριβώς, αλλά εντάξει μωρέ. Να πάρετε έτσι μια ιδέα λίγο πώς θα παιχτεί η φάση στον εσωτερικό το χώρο εκεί. Και να μου πείτε και την γνώμη σας προφανώς. Αλλά πάμε πρώτα να μαζέψουμε έτσι λίγο
Ωραία. Λοιπόν, γεια σε εδώ. Δώσε μου. Vines. Μπράβο. Μπράβο, Βέρνα. Όχι, αυτό δεν το ήθελα. Έκοψα ένα τέτοιο μεγάλο, δεν είναι το πήρα. Μπράβο το παιδί. Δώσε μου εδώ τα Vines. Πόσα θέλω, καμιά 10 Vines ξέρω εγώ. Βασικά μπορώ να τα βάλω και να μεγαλώνουν, οπότε θα μεγαλώσουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά πάρουμε να έχουμε, μωρέ, σιγά, δεν πειράζει. Δεν κοστίζει για τίποτα. Πάρουμε να έχουμε καμιά ψαριά. Έλα, βρε. Πόσα έχω. Πήρα και κάτι grass εδώ πέρα. Το οποίο δεν μου χρειάζεται και πάρα πολύ. Ωραία, λοιπόν, και να πάρουμε τώρα ξύλο. Το οποίο είναι ο βασικό λόγο που ήρθαμε εδώ πέρα, βασικά. Να πάρουμε έτσι τρία δεντράκια έτσι μικρά. Έλα, βρε, τώρα γιατί μου κολλά κιόλα. Άντε, τόσα προβλήματα έχω ήδη. Τώρα με σένα ασχολούμαι. Ωραία. Είχα πει καμιά 20 αριά, πιστεύω θα είναι κομπλέ. Οπότε α πάρω 25 να είμαι πιο σίγουρο. Γιατί πραγματικά ποτέ δεν μπορώ να το υπολογίσω σωστά. Οπότε α είμαστε πιο σίγουροι παρά να το μετανιώσουμε μετά. Εσύ φύγε. Εσύ έλα. Μπε εκεί, γιατί δεν θα κάτσω να κόψω όλο αυτό το δέντρο. Ένα μικρούλι έτσι μπορούμε να βρούμε. Ένα έτσι μικρούλι έτσι, ένα συμβατικό δεντράκι. Δεν έχει μικρούλια δεντράκια εδώ πέρα. Πάρουμε από εδώ λίγο ξύλο. Έλα, έχουμε 16 logs, 18 και έχουμε και λίγα planks. Άρα πιστεύω θα είμαστε κομπλέ. Αλλά σκέψτε και αυτό μικρούλι εδώ πέρα. Έλα, 22 logs, 21 planks, μια χαρά είμαστε πιστεύω. Εντάξει, έχω και το tree farm, οπότε για σήμερα μόνο το πάρω. Ωραία. Και let's go back to the base. Για να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Πάμε κατευθείαν βασικά εκεί πέρα. Γιατί εκεί θέλουμε να τα βάλουμε. Αν και προτιμώ να παρκάρω τι βάρκε στο λιμάνι μου για να μπορώ να φύγω εύκολα από το σπίτι. Γιατί συνήθω έχω θέμα με αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Μια και έχω και τα bone τώρα, α βάλω και λίγα. Ναι, λοιπόν. Μια και πήρα τα bone. Να βάλουμε και λίγα. Ξέρεις, λίγη φύση έτσι από γύρω. Να φαίνεται πιο όμορφο. Συγκεκριμένα να βάλω φύση. Να βάλουμε έτσι εδώ κοντά. Οπ. Ναι, αρχίζει και παίρνει λίγο μορφή, ρε φίλε. Έτσι εδώ. Να ρίξουμε ένα εδώ. Εδώ. Και εδώ. Ωραία, ήδη αρχίζει να φαίνεται πολύ πιο όμορφο. Ήδη αρχίζει να φαίνεται πολύ πιο όμορφο. Ναι. Οπότε εντάξει, με άλλα τρία bones γίνεται η δουλειά. Μια χαρά θα γίνει. Ωραία, λοιπόν. Αν είχα silk touch, θα ήθελα να φέρω και εδώ πέρα κάτι να το κάνω με grass, αλλά δεν έχω silk touch, οπότε δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και να το αφήσω dirt δεν θέλω καθόλου. Οπότε θα το κάνουμε όπως είπαμε. Γιατί πραγματικά δεν θέλω με τίποτα να το αφήσω. Να το αφήσω grass να είναι. Απ' σωρία κάνω βλακέκι. Να το αφήσω dirt να είναι, sorry. Okay. Οπότε αναγκαστικά θα κάνω με ακάσια κάτω. Γιατί δεν έχω dirt, οπότε ναι. Θα μπορούσα να κάνω ένα πράσινο γούλα, αλλά δεν νομίζω τι λέει. Θα φαίνεται είναι πολύ ψεύτικο. Ωραία. Και μετά θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα με logs. Εντάξει, δεν είναι και εντελώ ρε παιδί μου ίσιο το πράγμα. Ή εντελώ ίσιο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι πάνω κάτω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι και εντελώ συμμετρικό, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να είναι full συμμετρικό για να φαίνεται όμορφο. Ωραία, και τώρα από εδώ και πέρα, εδώ πέρα στην ουσία και στα πιο πάνω. Εδώ σε αυτό. Έτσι, εδώ θα μπουν. Ωραία. Και θα πάει κάπως έτσι λοιπόν η όλη φάση. Ωραία, όμορφα. Και από εκεί πάνω. Βασικά μπορώ να το κάνω και όλα εφόσον δεν χρειάζομαι πλέον logs. Απλά επειδή. Όχι, θα χρειαστώ ίσως για την είσοδο εκεί πέρα. Αλλά δεν θα τα βάλω τώρα εκεί πέρα γιατί θα θέλει πάρα πολλά. Εδώ στο πλάι. Ναι, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω. Γιατί είναι πάρα πολλά τα logs και δεν τα έχω. Έξω έχουν βγει στο tree farm, οπότε μπορώ να το κάνω. Έχουν βγει ένα δύο δέντρα. Έπρεπε όντω να είχα προνοήσει και να πάρω περισσότερα από απέναντι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το έκανα. Δεν πειράζει, θα πάρουμε τώρα από εδώ πέρα το tree farm ότι έχει, να αρχίσουμε λίγο να το κάνουμε. Και μετά να βάλω τα vines εκεί πέρα που θέλω να τα βάλω. Και να αρχίσουμε να δούμε πώ θα δείχνει ρε παιδί μου σαν τελικό. Στο τελικό του στάδιο τέλο πάντων. Πιο πάνω έχει πάγο. Πολύ μεγάλο, ρε. Μπράβο. Πάρουμε και αυτά, το πάρουμε και αυτά. Ωραία. Όμορφα και ωραία. Έχουμε 20 κάτι logs. Δεν φτάνουν εκεί πάλι για να το κάνουμε όλο, αλλά εντάξει. Κάτι γίνεται. Α, δεν έχω saplings μαζί μου. Θα πρέπει να πάω από εδώ πέρα για να τα βάλω. Έπεσε και ένα εκεί πάνω. Ας πάμε να το κάνουμε λίγο και γυρνάμε για τα saplings σε 2 λεπτάκια.
ούτε 2 λεπτάκια. Έτσι ένα μπαμπαμ θα κάνουμε. Πάμε εκεί κάτω. Και να συνεχίσουμε στην ουσία αυτό που κάναμε τόση ώρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Πάμε έτσι μέχρι εδώ, βάζουμε τα logs. Δεν θα φτάσουν βασικά μέχρι απέναντι με τίποτα ρε, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Πάω βασικά μέχρι εκεί πέρα που στην ουσία θα σταματήσει να έχει σκαλιά. Μέχρι εδώ δηλαδή. Βασικά και πάλι δεν θα μου φτάσει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνετε λίγο πώς πάει. Να βάλουμε εδώ πέρα έτσι. Για να τελειώνουμε αυτά τα πιο δύσβατα σημεία. Τα υπόλοιπα θα κάνουμε και άλλη στιγμή. Να βάλουμε και εδώ πέρα έτσι. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα κάνουμε και άλλη στιγμή. Επειδή τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω στην ουσία αυτά και τα planks που έχω. Oh fuck, δεν έχω και τέτοιο ρε. Δεν έχω crafting table, θα αναγκαστώ να ξέρω και 4 crafting table, δεν πειράζει. Το οποίο βασικά έτσι και χρειάζομαι ένα crafting table, γιατί. Πού να το βάλω εδώ πέρα. Μυστικό crafting table, ωραία. Λοιπόν, τα vines αρχικά. Δεν θα μπουν παντού. Θα βάλω, ξέρω εγώ, ένα vine εδώ. Και ένα vine, ξέρω εγώ, εδώ. Και ένα vine. Εδώ. Κάπως έτσι. Μωρά, βάλουμε και ένα εκεί τότε, όχι. Θα βάλουμε και ένα. Από εδώ. Εντάξει, δεν μπουν. Όχι, εκεί δεν λέει καθόλου. Και ένα εκεί, ας πούμε. Οκ. Και θα κάνω στο crafting table. Οκ, και τώρα στην ουσία δεν ξέρω που είχα μείνει. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Έχω ήδη wood stairs, ρε. Οκ, κομπλέ. Θα κάνω έτσι μικρά. Έτσι. Μικρά καναπεδάκια. Τέτοιου στυλ. Κάπως έτσι. Επειδή δεν είναι καθόλου συμμετρικά, αλλά δεν πειράζει. Πάνε κάπως έτσι. Φυσικά αυτό είναι πολύ μεγάλο νομίζω. Φυσικά θα τα κάνω τριπλά απλά, ρε φίλε. Έλα, βρε χάρη τώρα. Τα αυτονόητα δεν σκέφτεσαι. Έτσι, δύο μικρούς θρόνους για να κάθομαι και να ράζω. Μπορεί να είναι και συμμετρική βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Έτσι, απέναντι. Μπούμ. Θα κάθεσαι εδώ πέρα και θα βλέπεις εκεί πέρα το θέαμα, ρε φίλε. Το οποίο εντάξει, σίγουρα δεν είναι καθόλου συμμετρικό γιατί. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Φυσικά δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει αυτό. Αυτά τα πράγματα δεν πειράζουν. Ας μην είναι συμμετρικό, είναι έτσι ένα. Ένα πιο. Α, βασικά όχι, ρε φίλε, κάτσε. Γιατί να μην κάνω εδώ πέρα να μην το κάνω. Κάνω ένα εκεί πέρα βασικά. Αυτό, ένα εκεί πέρα. Και ένα. Α, και ένα εδώ. Ναι, και αυτό που είχα, ξέρω εγώ έτσι. Εδώ να είναι έτσι ένα γωνιακό καναπέ να βλέπει εκεί πέρα. Το να γραντεύεις ρε παιδί μου. Να βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο. Να μαθαίνεις τα νέα. Όπα, αυτό εξαπλώνεται και προς τα δεξιά. Μην γεμίσει όλο με vines. Α, παίζει να πάει σε όλη τη γωνία αυτό. Ας πάει βασικά εκεί, δεν με πειράζει. Εδώ επίσης θα πάει σε όλη τη γωνία όμως. Και εκεί επίσης θα πάει και επίσης θα πάει. Θα δούμε πώς θα είναι στο επόμενο βίντεο και θα δούμε. Μπορεί να τα κόψω κάπως. Anyway, αυτά και το design το πρόχειρο του κάτω. Εδώ θα μπορούσε να πολύ εύκολα να μπουν 3 logs. Αλλά δεν έχω logs. Επειδή θέλω να το δω πως θα είναι. Συγγνώμη που θα το κάνω αυτό. Αλλά θέλω να δω πως θα είναι. Πιστεύω θα δείξει πολύ μπάντας. Ξεκάθαρα δείχνει πολύ πιο ωραίο. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα φαίνεται πολύ πιο όμορφο, αλλά... Κάτι δεν μου κολλάει πάλι. Όχι, είναι πολύ... Δεν είναι τελικά τόσο ωραίο. Το... Τα βάλα τέλεια τα blocks, ρε. Πω, πω, απίστευτα τα βάλα. Ας τα αφήσουμε έτσι. Για τώρα και βλέπουμε, γιατί εκείνο δεν μ' άρεσε τελικά τόσο πολύ. Είναι πολύ ασύμμετρο. Οκ, αυτά, 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 αυτά. Όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, σε όλο θα πάνε, σε όλα τα δέντρα. Πώς το έχετε δει. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο πώς θα είναι και θα αποφασίσω πάνω, το δω λίγο από πάνω όπως φαίνεται και να κλείσουμε κάπου εδώ και το σημερινό επεισόδιο. Πάμε λίγο από πάνω, από τη λίμνη. Από εδώ πέρα φαίνεται. Δεν φαίνεται κάτι από εδώ βασικά. Απλά φαίνεται έτσι μια ωραία θολούρα με φως από μέσα, το οποίο φαίνεται πανέμορφο βασικά. Αν το βλέπεις ρε παιδί μου από εδώ. Φαίνεται. Από εδώ, ας πούμε. Φαίνεται πολύ ωραίο. Φαίνεται έτσι μια. Ένα πολύ ωραίο φως ρε παιδί μου μέσα, που είναι λίγο μυστήριο και έτσι. Αν το βλέπεις από ένα ύψωμα σαν αυτό, ας πούμε. Επίσης φαίνεται όμορφο, δεν μπορεί να διακρίνεις λεπτομέρειες. Αν πας τώρα εδώ πέρα και το δεις. Επίσης δεν φαίνεται καθόλου άσχημο, ίσως φαίνεται πανέμορφο. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω να σας αρέσει, πραγματικά γράψτε πάνω κάτω κάποτε να σας αρέσει όλη η φάση αυτή. Αν σας αρέσει θα μ' άρεσε πάρα πολύ και εμένα. Γιατί πραγματικά θα με κάνει χαρούμενο ότι κάτι που έφτιαξε είναι ωραίο όντως, ξέρω εγώ. Και ναι, αρέσει σε εσάς. Αυτά. Καλά ήσουν εκεί, γιατί σε έβγαλα.
Okay. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς φάνηκε και ένα subscribe στο νομίζω να μην ξεχνάτε αυτό και άλλα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα προσπαθήσω μέχρι το επόμενο επεισόδιο να καλύψω όλο αυτό με. Να πάω να μαζέψω τέλος πάντων αρκετά logs για να το καλύψω όλο αυτό. Για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Και αυτά. Και άμα βρω καμιά καλύτερη ιδέα, μπορώ να την κάνω και off camera για να μην τη ξεχάσω, γιατί θα λείπω τώρα για πολύ καιρό. Οπότε τώρα, αν κάτσω άλλη μισή ώρα και παίξω λίγο off camera, ό,τι ιδέα έχω θα την κάνω. Ξέρεις, γιατί θα λείπω, οπότε δεν παίζει, δεν θυμάμαι. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.